Τι ακριβώς θες να μάθεις, Λουκά? Αυτό ακριβώς που ρωτάω. Θέλω να μάθω τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Δεν μπορώ να μιλάω για αυτά τα πράγματα τώρα. Πριν ακόμα ξεκινήσει η δίκη. Και πότε θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, κύριε Ρούσο, κατά τη διάρκεια της δίκης? Μετά τη δίκη, αγόρι μου. Μετά. Να τελειώσει αυτή η υπόθεση με το καλό. Με το καλό, με το κακό, θα τελειώσει κάποτε? Ή θα σκάσει καμιά βόμβα και θα βρεθώ εκτεθειμένος? Τι έπαθες τώρα, τι μοίρασες εσύ, μου λες? Δεν θέλω να με πιάσουν στον ύπνο, κύριε Ρούσο. Και όσο δεν ενημερώνομαι για κάποια θέματα. Για κάποια προσωπικά θέματα εννοείς? Τα προσωπικά τα σέβομαι. Αλλά εδώ μιλάμε για φόνο. Και σε αυτόν θα μείνουμε, τα άλλα άστα. Δεν θα χρησιμοποιηθούν στη δίκη, δηλαδή? Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από κανένα. Και δεν υπάρχει λόγος, άλλωστε. Απλώς να ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν τα μυστικά. Ναι. Για δες. Και το μυστικό του Φώτη, πώς το κρατάγατε ευθασφράγιστο τόσα χρόνια? Δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων. Ας περάσει αυτή η δίκη και θα πούμε κάποια πράγματα. Σε υπόσχομαι. Εγώ πάντως δεν είχα καμιά συμμετοχή σε ό,τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Είσαστε όμως παρόν. Δεν είχα συμμετοχή. Τελεία. Και στην περίπτωση του Φώτη υποτίθεται ότι δεν είχατε καμία συμμετοχή, αλλά ξέρατε πολλά και εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε η συμμετοχή σας. Ακούσε με. Ξέρω πως νιώθεις ανασφάλεια. Αλλά μη χάνεις το στόχο. Αυτά, όπως είπα, είναι κάποια λεπτά προσωπικά θέματα που δεν σκοπεύω να τα βγάλω στη δίκη. Το δέχομαι προς το παρόν. Ωραία. Τα ξαναλέμε, λοιπόν, μετά τη δίκη. Μέχρι τότε, συγκεντρώσου στο στόχο μας, Λουκά, σε παρακαλώ. Πάντως αυτή τη φορά, κύριε Ρουσόν, δεν θα ξεφύγετε με μισές αλήθειες. Έχω πληρώσει βαρύ τίμημα για αυτή τη δίκη. Προσωπικό τίμημα. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ωραία Χριστούγεννα θα περάσουμε φέτος. Μη τα σκέφτεσαι αυτά τώρα, ρε Δάφνη. Τουλάχιστον αλλάζαμε μαζί χρόνια. Να μπορούσαμε να παραμερίσουμε για λίγο τα προβλήματα. Δεν ξέρεις ποτέ. Άλλωστε έχουμε μέρες μέχρι την πρωτοχρονιά. Το σημαντικότερο τώρα είναι να τελειώνουμε αυτή τη δίκη. Να ξεμπερδεύουμε. Το θέμα είναι να ξεμπερδεύουμε, βρε Νικόλα, ή να τελειώσουν όλα καλά. Θα δείξει. Φοβάμαι. Φοβάμαι πως αυτή η δίκη θα είναι καταλυτική για τον Λουκά και την ώρα. Δάφνη μου, βάλε σε παρακαλώ λίγη θετική ενέργεια. Δεν τον άκουσες το Λουκά τι είπε χθες. Φοβάται για το μέλλον του με την ώρα μετά από αυτή τη δίκη. Να μην την αναλάμβανε τότε, ρε Δάφνη. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, άσε τις μαύρες σκέψεις. Έρχονται τα Χριστούγεννα. Πάμε πολύ καλά. Ναι. Ακριβώς όπως τα έχουμε πει. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με ηρεμία και ξεκούραση. Η ηρεμία είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αύριο, ξέρετε, ξεκινάει μια πολύ σημαντική δίκη. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στη δουλειά σας. Ναι, με τη διαφορά που αυτή τη φορά θα είμαστε αντίδικοι με τον πατέρα του παιδιού. Σοβαρά? Ναι. Πώς τα καταφέρατε έτσι? Δεν βαριέστε. Πώς καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Ναι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Πρέπει να θυμάστε πάντα ότι είστε έγκυος. Και να μην ξεχάσετε ποτέ ότι μείνατε έγκυος κάτω από πολύ ανδείξουες συνθήκες. Να ξέρω. Το μικρό θαύμα. Ναι. Μην ανησυχείτε. Θα είμαι διπλά προσεκτική. Έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα θα πάνε καλά. Μακάρι. Ηρεμία, ε. Προσπαθώ. Γεια σας. Γεια χαρά. Δεις που αυτή η δίκη δεν θα έχει αίσιο τέλος. Μου μεταφέρεις άγχος. Παλουκώ σου κάπου. Λέγε, Δαρύφα, σκέψου, βάλε το κατοίκητό σου να δουλέψει. Τι αρρώστια να επικαλεστώ για να αποφύγω αυτή τη δίκη? Αυτή που σε έχει βαρέσει. Μαλάκι είναι σε εγκεφάλου. Δεν υπάρχει κανένα χάπι να πάρω να πέσω τέζα. Χάπι δεν υπάρχει. Μπορώ όμως να σε ρίξω εγώ σε χειμερή ανάρκη. Θα σου ρίξω μια κέρια κουτουλιά στο κεφάλι να πέσει τέζα. Ωραία, ρίξτε την να τελειώνουμε. Τι έχει πάθει, Λουκά? Τι έγινε ξαφνικά και είσαι σαν το άγρι μες στο κλουβί? Έμαθες κάτι? Δεν έμαθα κάτι. Τι εννοείς? Δεν μπορώ να μιλήσω, ρε Νικόλα, με δεσμεύει το επαγγελματικό απόρριτο. Ωραία, το σέβομαι το επαγγελματικό απόρριτο. Έλα, πες τώρα, τι έγινε?
Μας καλά, ρε, τι θες να εκτεθώ. Να τελειώσει η δίκη θέλω. Και να μπει η Αντιγόνη στη φυλακή. Μας έχεις μπλέξει και εμάς όλους. Εσάς έμπλεξα. Ναι, ρε, αφού χώθηκες εσύ, μας έχωσες και εμάς. Ανέλαβες τη δολοφόνο και δεν μπορούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Να στολίσουμε ένα δέντρο. Αυτός είναι ο καημός σου, εσένα. Και αυτός. Θα κάναμε χαβαλέ φέτος, θα ανταλλάσσαμε δώρα και αντί γι' αυτό ανταλλάζουμε μούτζες. Βλάκα, βλάκα. Φτάσαν τα Χριστούγεννα. Χαμπάρι δεν έχω πάρει. Παστόλησες και το ευγενικό σπίτι μου. Θα το έκανες κούκλα. Αλφαγούρα δεν είχα. Τίποτα δεν θα κάνω. Εμείς πάντως το απόγευμα θα στολίσουμε. Να χαρεί ο γιώκας μου, να χαρεί η Δαφνούλα μου και ας το χαζεύουμε μόνοι μας το δέντρο. Εσύ έτσι όπως τα έκανες, στολίσου μόνος σου. Άστα, και πες πώς πήγαν οι εξετάσεις σου. Όλα καλά? Όλα καλά. Μου είπε να μην στρεσάρομαι πολύ, να είμαι ήρεμη. Αυτά. Α, ναι. Και πώς θα γίνει αυτό? Ειδικά από αύριο που θα σφάζεστε με τον Λουκά. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Από εμάς ό,τι θες. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στολίζαμε με τον Λουκά. Α, για τις γιορτές, παιδιά. Mm. Αυτό σκεφτόμουν. Κοίτα, λογικά θα πρέπει να με πάρει από κάτω αυτή η κατάσταση φέτος. Ναι, αλλά εσύ με τη λογική δεν έχεις και πολύ επαφή. Άγια σου. Ναι. Δεν θα αφήσω εγώ τον εαυτό μου να πέσει. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Τέρμα τα δάκρυα για την ώρα. Δεν θα κάνω εγώ το παιδί μου καταθλιπτικό πριν γεννηθεί. Πολύ σωστή σε βρίσκω, γιατί έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου για να το πετύχεις αυτό. Σταμάτα εσύ. Λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν και θέλω να έρθετε απόψε σπίτι και να στολίσουμε. Τέλεια. Πάμε. Εντάξει, να μπει λίγη θετική ενέργεια, ρε παιδί μου, να ανατρέψουμε αυτό το αρνητικό κλίμα. Δεν μπορώ. Όση θετική ενέργεια θες και θα κάνουμε όλο το πακετάκι. Δέντρο, στολίδια, γυρλάντες, όλο, έτσι. Ας το κάνουμε το σπίτι. Ελπίζω όχι καλοκαιρινό, ούτε καρναβάλι, γιατί έτσι όπως το λες, ακούγεται σαν απειλή. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι ένα καρακίτσαριό. Χρειάζεται τα Χριστούγεννα. Οκ, okay, κανονίστηκε. Ωραία. Εντάξει με μένα, αλλά μην τον αφήσετε μόνο το Λουκά. Τέτοιες μέρες. Πας καλά, μωρέ, θα αφήσουμε μόνο τον Λουκά. Ο Λουκάς κάθε χρόνο μας έφερνε το δέντρο. Μην ανησυχείτε, θα το φροντίσω και τον Λουκά. Θα τον φωνάξω να στολίσουμε το δικό μας σπίτι. Μπράβο, Ελένη. Αν και νομίζω ότι και ο Νικόλας του έχει ετοιμάσει κάτι και στον βρίζει. Αλήθεια. Ωραία. Τέλεια, ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, φεύγω και σας περιμένω το βράδυ να κάνουμε το σπίτι Λούνα Πάρκ. Το έχω. Περισσότερο από μένα αποκλείεται. Για να δούμε. Άντε να τις καμπουλάρουμε και φέτος και του χρόνου θα κάνω Χριστούγεννα με το ψυχουλάκι μου. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύουμε εμείς. Πώς μεγάλωσες έτσι μέρα. Πλάκα πλάκα όμως ρε κοριτσιά. Γίναμε όλες μανούλες. Πάντως τα Χριστούγεννα δεν είναι ίδια όταν μεγαλώνει τα παιδιά. Θυμάμαι πώς τα περίμενα μικρή, πώς τα ζούσα. Πες οι γιορτινές μυρωδιές, οι θαλπορεί. Νόμιζες ότι θα συμβεί κάτι σημαντικό. Εσείς πάτε καθόλου καλά. Τι πάθατε πριν πρωί, θα κόψουμε τις φλέβες μας, πώς την είδατε? Έλα, έλα στις δουλειές σας. Σας περιμένω το βράδυ, ε. Ναι. Άντε, τα λέμε. Ναι. Yeah. Πάμε να πάρουμε και κάνα δωράκι για τη μικρή. Μαμά, και αύριο μέρα είναι, σε παρακαλώ πολύ. Αύριο είναι η μέρα που χάνεις τη μανούλα. Γιατί μεταναστεύεις? Αύριο ξεκινάει η δίκη. Ναι, της Αντιγόνης η δίκη, όχι η δική σου. Γιατί, εγώ που θα είμαι, παιδί μου? Θα είσαι. Πρώτο στασίδι πίστα θα είμαι, για να κοιτάζω τον μπαμπάκα σου στα μάτια. Καλύτερη του. Η μαρτυρία μου είναι κομβική, σωστά? Ασφαλώς, δεν το συζητώ. Ωραία. Θα ταράξω κόσμο. Το μόνο σίγουρο. Θα τα πω όλα. Θα πω για το ομικόμενο που είχε η Αντιγόνη. Θα μιλήσω για την αυτοκτονία του άντρα της. Θα πω για το ξόγαμο. Αυτό δεν είναι κατάθεση, ξέρεις. Αυτό είναι κουτσομπολιό, μάλλον. Αυτό είναι το ιστορικό της τρελής πυργοδέσποινας. Ναι, το οποίο όμως δεν ενδιαφέρει κανένα δικαστήριο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ που θα μιλήσεις κι εσύ. Τι ξέρεις εσύ για να μιλήσεις? Σε πληροφορώ ότι το δικαστήριο ενδιαφέρει πάρα πολύ το ποιόν του κατηγορουμένου, σωστά? Ασφαλώς. Όλα θα τα πω. Όλα θα τα μάθουνε. Δεν θα ξέρει τι του ξημερώνει ο Ρούσος. Αν θα ξέρουμε εμείς. Πάμε. Έλα, έλα, Μελίτα, φύγε. Πάμε. Πάμε, πάμε. Ξέρω, σήμερα είναι μέρα στολισμών για όλους. Κυρία Μαλία, με τον κύριο Ρούσο θα στολίσετε το δέντρο σήμερα? Λόρα, συγκεντρώσου, παιδί μου. Δεν θα στολίσω με τον Ρούσο. Στολίζω τον Ρούσο. Και αν βρω και ευκαιρία, τον κρεμάω και χαλαρά στην κορυφή του δέντρου, δίπλα στη χιονόμπαλα. Αλλά δεν μου κάθεται.
Δεν είναι βολικός. Πάμε. Πάμε. Έφτασε η μεγάλη μέρα, Λουκά. Αύριο. Αύριο ξεκινάει η πιο δύσκολη δίκη της καριέρας μου. Εγώ απέναντι στην ώρα. Δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι. Πώς αλλιώς να το βλέπεις. Θέλω να είσαι χαλαρός και ήρεμος, συγκεντρωμένος σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Άλλωστε είμαστε πανέτοιμοι, δεν έχουμε φοβηθεί με τίποτα. Εγώ όμως φοβάμαι, κύριος. Φοβάμαι ότι αυτή η δίκη θα δώσει τη χαριστική βολή στη σχέση μου με την ώρα. Τώρα τι να σου πω, άμα ξεκινάμε έτσι με τέτοιο ηθικό ακμαίο, σωθήκαμε. Τι να κάνω. Αυτό το ηθικό μου βρίσκεται πρόχειρο. Συγκεντρώσου, λέμε, Λουκά. Θα περάσουμε αξέχαστα. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Διακόπτω. Όπως πάντα. Κατένα, ευχαριστώ. Τέλεια. Βρε κάλωστη. Όχι, δεν ήρθα για καλό. Μην αλλάζεις και συνήθειες. Ήρθα να σας προειδοποιήσω να μείνετε μακριά από τον άντρα μου. Άντρα σου, θύμισέ μου λίγο. Τον Μπέλο, υποθέτω, εννοεί. Α, αυτό το τυχερούλι, μάλιστα. Ωραία. Και πότε τον πλησιάσαμε εμείς τον άντρα σου, γυναίκα του? Αυτά συζητούσατε εκείνο το βράδυ στις μάνας μου, οι τέσσερις σας. Ήμουνα κι εγώ εκεί. Όχι, δεν ήσουν κι εσύ εκεί, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Για ρίξτε μια ματιά σε αυτό το σημείωμα. Τι είναι αυτό? Εμένα ρωτάτε. Εσείς μου το στείλατε. Τι έγινε? Πήρατε φαλάγγι και κατηγορείτε αθώους? Απευθύνεσαι και στους δυο μας, γιατί αν απευθύνεσαι και στους δυο μας, θα πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν το έστειλα αυτό το σημείωμα. Με μισείτε. Και μετά τη μάνα μου βάλατε στο μάτι τον άντρα μου. Ντέζι, άκουμε λίγο, χαρά μου. Δεν το έστειλα εγώ αυτό. Τότε ποιος? Πού θες να ξέρουμε? Σιγά που δεν ξέρετε. Έχει δίκιο. Εγώ ξέρω. Ξέρεις. Και βέβαια ξέρει. Λέγε ποιος. Τα αδέρφια σου, ο Νικόλας και ο Στέφανος. Σοβαρά? Φυσικά, αυτοί οι δύο το έστειλαν. Γιατί? Πιστεύουν ότι η αδερφή τους κακόπεσε με ένα τέτοιον άντρα. Δεν τον θέλουν για γαμπρό τους. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, Λουκά. Έλα, σε παρακαλώ. Τι κάνεις τώρα, Λουκά, με δουλεύεις? Προς Θεού, αυτό που άκουσα, λέω. Είσαι έντιμη και ηθική και δεν αντέχουν να σε βλέπουν δίπλα σε ένα τέτοιο λαμόγιο. Σταμάτα. Είναι πρικοθύρας, δεν σου αξίζει. Γιατί? Αδέρφια σου είναι και θέλουν το καλό σου. Το αίμα μίλησε. Λουκά, είσαι πολύ μικρός, αγόρι μου, για να κοροϊδεύεις εσύ εμένα. Ναι, τότε μην πας γυρεύοντας. Τι θέλεις εδώ, νομίζω ότι έχουμε την όρεξη σου. Καλά. Κοροϊδεύετε εσείς όσο θέλετε. Να δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Γιατί εγώ ξέρω. Από καλό λαδί. Ξέρω πολλά μυστικά. Όπως? Όπως για εκείνη τη νύχτα, ας πούμε. Τι έγινε, αγοράκια? Χάσαμε το χρωματάκι μας? Και εκείνοι δεν απάντησαν. Και εκείνοι δεν απάντησαν γιατί εσύ μόνος τα λες, μόνος απαντάς. Όχι. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα. Τολμήστε να πειράξετε τον άντρα μου και θα δείτε τι σημαίνει να ανοίγει το στόμα της Ντέζη. Ωραία. Μπορείς να πηγαίνεις τώρα? Φυσικά. Έτσι κι αλλιώς, εγώ ό,τι είχα να πω προς το παρόν, το είπα. Τα προς το μέλλον, σύντομα στις οθόνες σας. Χαιρετώ.